I created the video twice, one in English language and one in Greek language, for better service to all my subscribers. From the start until the 4 minutes, the video is in English language. Το βίντεο από τα 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος είναι στα ελληνικά. Of course, a Swiss Army knife includes many different tools. One of these tools is the multi-purpose hook, where you can find it from 1991 until today's in 91mm knives. Many people believe that the hook is the most useless tool in a Swiss Army knife. Because I find it very useful, I had made a video about the uses of the multi-purpose hook. At the end of this video, I had done a strength test to the hook. I used 90 kilos to the strength test. I told you then if I have more weight, I will make a strength test with more kilos. So now I have more weight for my workout training. So let's see how durable is this hook, if can hang more than 90 kilos. I'm gonna place a piece of paracord because has static strength 250 kilos on the metal bar to hang the hook, and then I'm gonna wear a backpack with the weights inside. I'm gonna start with 100 kilos. Not any problem to 100 kilos. Let's go to see with more kilos. That was very painful. Kilos. Not any working problem. So guys, what do you think about? I think these little bad boys, if you use it with the right way, are more durable than they look. So, tell me your opinion about. I hope to join this video. Thanks for your support. Until the next video, stay safe. Φυσικά, ένα ελβετικό σουγιάς περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά εργαλεία. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο πολυχρηστικός γάντζος, τον οποίο μπορούμε να βρούμε στα μαχαίρια των 91 χιλιοστών από το 1991 έως και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το γαντζάκι είναι το πιο άχρηστο εργαλείο σε έναν ελβετικό σουγιά. Εγώ όμως, επειδή το έχω βρει πολύ χρήσιμο,
είχα κάνει στο παρελθόν ένα βίντεο σχετικά με όλες τις χρήσεις που μπορεί να έχει ο πολυχρηστικός γάντζος. Στο τέλος αυτού του βίντεο είχα κάνει και ένα τεστ αντοχής. Είχα δοκιμάσει αν το γαντζάκι μπορεί να αντέξει βάρος 90 κιλών και είχα αναφέρει τότε ότι αν έχω περισσότερο βάρος διαθέσιμο θα κάνω μια νέα δοκιμή να δούμε αν αντέχει περισσότερο βάρος. Αυτή τη στιγμή επειδή έχω διαθέσιμα περισσότερα κιλά τα οποία τα χρησιμοποιώ στη γυμναστική μου, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτικός είναι αυτός ο πολυχρηστικός γάντζος ενός ελβετικού σουγιά. Θα τοποθετήσω επάνω στη μεταλλική μπάρα ένα κομμάτι κορδονιού παρακόρντ, γιατί έχει στατική αντοχή 250 κιλών, για να κρεμάσω το γαντζάκι. Στη συνέχεια θα φορέσω το σακίδιο με τα βάρη μέσα για να κρεμαστώ με το γαντζάκι από το μονόζυγο, για να δούμε πόσα κιλά μπορεί να αντέξει. Θα ξεκινήσω με 100 κιλά. Κανένα λειτουργικό πρόβλημα στα 100 κιλά. Πάμε να δούμε με περισσότερα κιλά. Αυτό ήταν πολύ καταπονητικό. Κατά 30 κιλά, χωρίς κανένα λειτουργικό πρόβλημα. Λοιπόν φίλοι μου, πιστεύω ότι αυτά τα μικρά ελβετικά πολυεργαλεία, αν τα χρησιμοποιούμε με το σωστό τρόπο, είναι πολύ πιο ανθεκτικά από όσο δείχνουν. Περιμένω τη γνώμη σας σχετικά. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.